Και αυτός είναι ο διαιτητής από την Δυτική Γερμανία, ο Σμιν Χούμπελ. Εκπρόσωπος της χώρας μας ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΑΕΚ στην τρίτη θεωρητικά ποδοσφαιρική διοργάνωση της γυριάς μας Ηπείρου, το κύπελλο UEFA, καλείται σήμερα να υπερασπιστεί τα ελληνικά χρώματα σε μία από τις πλέον δύσκολες έδρες του κόσμου και απέναντι σε μία ομάδα που τα τελευταία κυρίως 3 χρόνια αποζητά την ευρωπαϊκή καταξίωση και αναγνώριση. Ο αγώνας όμως άρχισε και φιλοξενούμενοι οι παίκτες της ελληνικής ομάδας, οι παίκτες του ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης. Προσπαθούν να βγουν από τα δεξιά και κερδίζουν το πρώτο φάουλ, το πρώτο σφύριγμα από τον δυτικό Γερμανό Σμιντ Χούμπερ. Να σας πούμε τώρα τις συνθέσεις και των δύο ομάδων. Τζουλιάνι Φεράρα, Καρανάντε, Φούζι, Κοραντίνι, Ρένικα, Γκρίπα, Ντενάπολη, Καρέκα, Μαραντόνα και Ρωμάνο είναι η 11 του Οτάβιο Μπιάνκι και του τεχνικού υπεύθυνου για την ομάδα της Νάπολη. Λαγωνίδης, η προωθημένη παλιά στον χώρο του έξω δεξιά, εκεί που ο Ρένικα αποκρούει, η μπάλα έρχεται στον Μαραντόνα. Η μπάλα κάτω για τους Ναπολιτάνους, Ρένικα την προωθημένη παλιά, Μαυρέας γυρίζει στον Κιτσιούδη. Η 11 του ΠΑΟΚ είναι Γκιτσιούδης κάτω από τον κολπόστη με το νούμερο 1, Καραγιοργίου 2, Μαυρέας 3, Μήτογλου 4, Μαλιούφας 5, Λαγωνίδης 6 και ακόμα ένα φάουλ που κέρδισαν οι παίκτες του δικεφάλου του Βορρά. 7 Μπορμπόκης, 8 Σκαρτάδος, 9 Σμόλ, 10 Φερνάντο και 11 Αλεξανδρίδης. Στο χώρο της έντρας και οι παίκτες της Νάπολη αλλάζουν πολλές μπαλιές σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από το pressing της πρώτης ζώνης άμυνας του ΠΑΟΚ. Στην θέση του έξω δεξιά έγινε το κοντρόλ, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και βγαίνουν με τον Βραζιλιάνο τον Φερνάντο. Έχασε την μπάλα αυτός ανάμεσα από τρεις παίκτες της Νάπολη. Καινούριο σφύριγμα από το Σμιντ Χούμπερ, αυτή τη φορά είναι το φάουλ υπέρ του Μαραντόνα. Νούμερο 8, Σκαρτάδος, προσωπικός φρουρός για τον αρχηγό της Νάπολη. Ξαναβλέπουμε όμως την προηγούμενη φάση που απέφερε αυτό το φάουλ υπέρ της ιταλικής ομάδας. Γίνεται η παλιά για τον Μαραντόνα και το φάουλ από τον Σκαρτάδο. Οι Ναπολιτάνοι που ελέγχουν βγάζουν παλιά στην θέση του έξω αριστερά. Ο Μπορμπόκης πιο κοντά στην μπάλα γυρίζει πίσω για τον Καραγεωργίου. Λαγωνίδης, ο Σμόλ που έβαλε το πόδι του. Από την θέση του αριστερού ο πιστοφύλακα προσπαθούν να οργανώσουν την επίθεσή τους οι Ναπολιτάνοι. Κοραντίνι κρατάει την μπάλα, πιέζουν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, γίνεται το γύρισμα πίσω και από μακριά ο Ρένικα στον goalkeeper Τζουλιάνι. Κοιτάξτε στον χώρο της έντας, είναι η πρώτη ζώνη άμυνας για την ομάδα του Ρήνους Ισραήλ. Το κοντρόλ προσπαθεί να ξεφύγει από τον Μήτογλου σέντερ φόρ της ομάδας της Νάπολη, το κατορθώνει. Έξω από τη μεγάλη περιοχή γίνεται η κόντρα και η μπάλα καταλήγει στον Γκιτσιούδη. Αυτός είναι ο Γκιτσιούδης, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό πως ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει πάντα χωρίς δέος οποιαδήποτε ομάδα, οποιονδήποτε αντίπαλο, και αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από το πέρασμα που έχει η ομάδα της Θεσσαλονίκης από διάφορα γήπεδα. Ας μην ξεχνάμε ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει πάρει και ισοπαλία από την Bayern του Μονάχου. Φερνάντο μπροστά στον διαιτητή, έγινε το κόψιμο της μπάλας από τον Κρίπα. Τώρα βλέπουμε τον Μαραντόνα. Μπαλιά στη θέση του έξω αριστερά, γίνεται το τάκλινγκ πολύ αποτελεσματικό από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που βγαίνουν από τον χώρο της άμυνας, γίνεται το λάθος από τον Καραγεωργίου. Ο Μαλιούφας αποκρούει, ο διαιτητής δεν δίνει τίποτα, από μακριά επακολουθεί ένα σουτ χωρίς καμιά επιτυχία από τους παίκτες της Νάπολη. Ο Κρίπα που έκανε αυτό το σουτ για τους Ναπολιτάνους και ο Γκιτσιούδης που βγήκε έξω από τη μεγάλη περιοχή στην εκτέλεση αυτού του ελεύθερου που τελικά
αλλάζει την μπάλα με τους αμυντικούς και τώρα βλέπουμε τον Μίτογλου, νούμερο 4. Ένας παίκτης που ξεκίνησε σαν center forward στην παλιά του ομάδα τη Δόξα Δράμας και καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια σαν stopper. Πολύ κάτω από την σέντρα επέκτασης Νάπολη, η προωθημένη παλιά στην θέση του αριστερού πίσω του φύλακα του ΠΑΟΚ. Γίνεται η σέντρα, διώχνει ο Μίτογλου. Στη συνέχεια οι παίκτες του ΠΑΟΚ κάνουν το λάθος, γίνεται η κόντρα και ο διαιτητής που δίνει αυτό το φάουλ υπέρ της Νάπολη. Νούμερο 8, ο γνωστός με την Εθνική Ιταλίας με τη Σκουάντρα Τζούρα, ο Ντενάπολη. Ο πιο γνωστός Ιταλός ποδοσφαιριστής στη Νάπολη. Ο παίκτης που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στη γραμμή της μεγάλης περιοχής βγαίνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ και έχουμε offside και έτσι δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Βλέπετε τον επόπτη γραμμών που είχε σηκώσει το σημαίακι του. Ο ΠΑΟΚ από φέτος το καλοκαίρι με νέο διοικητικό σχήμα και νέο προπονητή, τον Ολλανδό Ρίνους Ισραήλ, τον κορυφαίο σέντερμπακ της Φέγενορντ και της Εθνικής Ολλανδίας. Σε σχέση με πέρυσι, η ομάδα του δικέφαλου του Βορρά έχει δύο καινούριους ποδοσφαιριστές, τον Βραζιλιάνο Φερνάντο με τον νούμερο 10 και τον Βρετανό Σμόλ. Μικρές πάσες από τους Ιταλούς. Μαραντόνα κάνει την πρώτη τρίπλα, ξακουρθεί να κρατάει την μπάλα, ο Μαυρέας αποκρούει. Προσπαθεί να περάσει ο Ντενάπολη και έχουμε το φάουλ που σφυρίζει αμέσως ο διαιτητής ο Σμιτ Χούμπερ. Η παρατήρηση πάνω στον Βραζιλιάνο τον Φερνάντο. Ξανά η προηγούμενη φάση με το φάουλ του Βραζιλιάνου πάνω στον Ντενάπολη. Στην εξέλιξη της φάσης ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πρωταθλήτρια Ιταλία στην Νάπολη την προπερασμένη περίοδο έχει στις τάξεις της εδώ και λίγα χρόνια τον κορυφαίο κατά πολλούς ποδοσφαιριστή του κόσμου, τον Ντιέγκο Μαραντόνα που τον είδαμε εδώ, να δίνει την μπάλα στους συμπαίκτες που βγαίνουν μπροστά, κάνουν το σου την μπάλα κοντά σε ένα παίκτη στον Μίτογλου, στο πόδι του Μίτογλου και έχουμε corner. Ο Σκαρτάδος ήταν με τον διαιτητή τον Σμιτ Χούμπερ και ο Μαραντόνα, ο βραχής όμως αυτός ποδοσφαιριστής, στην εκτέλεση του κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ για τις δύο ομάδες. Η Νάπολη που θέλει να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Κάποιο αντικείμενο που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και θα δοθεί στον διαιτητή από τον επόπτη γραμμών. Εδώ βλέπουμε τους φίλους του ΠΑΟΚ, τη μεγάλη δύναμη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πάνω από 3.000 Έλληνες βρίσκονται στο πλευρό της βορειοελλαδίτικης ομάδας, της ομάδας του ΠΑΟΚ, εκπροσώπου της χώρας μας στο κύπελλο ΕΦΑ μαζί με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που προηγείται στο πρώτο ημίχρονο, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της ομάδας της Ατλέτικο του Μπιλμπάο με 1-0 με γκολ κεφαλιά του Πίτα. Κάποια επεισόδια που γίνονται μεταξύ των φανατικών φίλων των δύο ομάδων. Ο Μαραντόνα όμως στην εκτέλεση του κόνερ βρίσκει και ένα χώρο από δεξιά. Κάνει τη σέντρα από την άλλη πλευρά, γίνεται και η κεφαλιά και το μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Γκιτσιούδη. Η κεφαλιά που έγινε από το νούμερο 7, τον Κρύπα. Μπαλιά είναι για τον Σμόλ που πήρησε στον αέρα, ο διαιτητής όμως έδωσε φάουλ υπέρ των Απολιτάνων. Προσπαθεί να βρει κάποιο ρυθμό η ομάδα του Μπιάνκι, ο Μαραντόνα που ανακόπτεται για μια ακόμη φορά. Ο Μαραντόνα που έχει συνεργάτες του, δύο Βραζιλιάνους στην ομάδα της Νάπολη, τον σέντερ φορ της Εθνικής Βραζιλίας τον Καρέκα και τον Αλεμάο που όμως δεν αγωνίζεται γιατί δεν ήταν έτοιμος αγωνιστικά όπως είπε ο προπονητής.
όπως θεώρησε μάλλον ο προπονητής ο Μπιανκί. Ο Αλεμάου που φέτος το καλοκαίρι συζήτησε και με τους υπεύθυνους του Ολυμπιακού για πιθανή μεταγραφή του, πριν βέβαια αυτοί οι υπεύθυνοι του Ολυμπιακού προτιμήσουν, δείξουν την προτίμησή τους στον Ούγγρο Λάγιος Ντέταρη. Από την περσινή ομάδα της Νάπολη απουσιάζουν ο Γκαρέλα, ο Τζορντάνο και ο Μπάνι, που λίγο πριν τη λήξη της περίοδου και ενώ η Νάπολη είχε χάσει το πρωτάθλημα από την Μίλαν, του Γκούλιτ, αξίωσαν από τον πρόεδρο της ομάδας να διώξει τον προπονητή τον Οτάβιο Μπιάνκι. Αυτός όμως πήρε την θέση του προπονητή και έφυγαν οι τρεις ποδοσφαιριστές. Μέσα στους τρεις αντάρτες υπήρχε και ένας τέταρτος, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος τελικά δεν εκδιώχθηκε, κυρίως βάσει της αξίας του και λιγότερο γιατί τον είναι ιδιαίτερα συμπαθής στους φιλάθλους της Νάπολη. Το φάουλ που εκτελείται από δεξιά πριν από τον Σμολ γίνεται η απόκρουση, στην συνέχεια όμως δεν μπόρεσε να υπέκρισει του ΠΑΟΚ. Η μπάλα έρχεται δεξιά, εκεί όμως δεν υπάρχει ο Μπορμπόκης, ο κατεξοχήν έξω δεξιά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στο Σαν Πάολο ο αγώνας και ο Μαραντόνα στο κοντόλι της μπάλας. Ξεφεύγει, πέφτει θεαματικά, ο διαιτητής όμως ο Σμιτ Κούμπερ δίνει το φάουλ και την κίτρινη κάρτα στον Μαλιούφα, το νούμερο 5, και τον ελεύθερο παίκτη της άμυνας για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα. Όπως κυλάει ο ρυθμός του αγώνα, είναι κάτι που ευνοεί την ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν έχει γίνει ακόμα η μεγάλη φάση και μπορούμε να πούμε ότι οι Ναπολιτάνοι δεν πιέζουν τόσο πολύ την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η σέντρα φάουλ του Μαραντόνα βγαίνει ο Γκιτσιούδης, ένας goalkeeper πολύ αποτελεσματικός και λιγότερο θεαματικός. Μόνο που θα πρέπει να προσεχθούν λίγο περισσότερο αυτές οι τρίπλες στο ύψος της περιοχής, Μίτογλου. Μαυρέας. Γίνονται οι κόντρες από τους Ιταλούς και η μπάλα είναι και πάλι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Θέλοντας να συζητήσουμε για το παιχνίδι, για το αγωνιστικό στυλ που έχει η ομάδα της Νάπολη, μπορούμε να πούμε ότι και αυτή είναι χτισμένη, το αγωνιστικό στυλ δηλαδή της ομάδας, το αγωνιστικό πρόσωπο, είναι ίδιο και απαράλλαχτο όπως και της Εθνικής Αργεντινής, αφού όλο το οικοδόμημα στηρίζεται πάνω στον χαρισματικό ηγέτη που λέγεται Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Μπορμπόκης δεν μπόρεσε να κρατήσει τον αντίπαλό του. Βγαίνουν, κάνουν το 1-2 παίκτες της Νάπολη και γυρίζει ο Μίτογλου από το ύψος της μεγάλης περιοχής στην μπάλα στον Γκιτσιούδη. Γκιτσιούδης σε πρώτο πλάνο, που δείχνει ιδιαίτερα ψήφιμος. Απέναντι στο όνομα της Νάπολη. Και έχοντας μπροστά του τον center forward της Εθνικής Βραζιλίας, τον Γκαρέκα. Μαυρέας. Να ο ΠΑΟΚ που βγαίνει μπροστά. Γίνεται το κοντρόλ με το στήθος από τον Μαυρέα. Ο Αλεξανδρίδης που θέλει να ξεφύγει. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ κάνει το φάουλ πάνω στον προσωπικό του αντίπαλο. Φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα από τον Κοραντίνη. Παίρνουν τη γραμμή της έντρας οι γηπεδούχοι της Νάπολη. Κρύπα. Παίζει στη θέση του Αλεμάου. Γίνεται η σέντρα. Ο Μαυρέας διώχνει. Μαραντόνα θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Δεν κατόρθωσε να ξεφύγει από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Σμολ πιάνει την κεφαλιά. Ελέγχει ο Φούζη. Νούμερο 2 είναι ο Φεράρα και ο γκολκίπερ ο Τζουλιάνι. Όλα κυλούν κατευθείαν για την ελληνική ομάδα. Οι ελληνικές ομάδες που ξεκίνησαν χθες τους αγώνες τους για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Ο Παναθηναϊκός στην Λευκωσία κέρδισε για το κύπελο κυπελούχων την Ομόνια με 1-0. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της ομάδας της Ατλέτικο του Μπιλμπάου για το κύπελο UEFA. Βλέπετε τον ΠΑΟΚ 0-0 με την Νάπολη. Ενώ το απόγευμα η Λάρισα για το κύπελο πρωταθλητριών κέρδισε την Ξαμάξινο Σατέλ, την ελπετική ομάδα, με 2-1. Όχι ιδιαίτερα άσχημος απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες. Φερνάντο Βραζιλιάνος. Πολλά μέτρα κάτω από την σέντα προσπαθεί να κάνει την παλιά τρύπα, δεν πέρασε. Μαραντόνα. Μπαλιά για τον Καρέκα. Συμπληρώθηκε το πρώτο τέταρτο στον αγώνα. Ο Μαλιούφας πήρε την μπάλα με το χέρι, το είδε ο Σμιντχούμπερ, έχουμε το φάουλ. Νάπολι ΠΑΟΚ 0-0. Ένα φάουλ με ποιον άλλον εκτελεστή παρά μόνο τον Διέγκο Μαραντόνα. Νούμερο 10 Μαραντόνα, νούμερο 8 Ντενάπολι, νούμερο 6 Ρένικα. Ο Γκιτσιούδης κάτω από τα γκολπόστ. Οι εντολές προς το αμυντικό τείχος. Ένα φάουλ που αργεί να χτυπηθεί από τους παίκτες της Νάπολη. Γίνεται το σούτ, είναι δυνατό σούτ, αλλά είναι και πολύ άστοχο. Σούτ που έγινε από τον Ρένικα, που είχε προωθηθεί. Ρένικα, παλιός παίκτης της Ρώμα. Να πούμε ότι η Νάπολη και η Ρώμα, ενώ ξαναβλέπουμε το σούτ φάουλ του Ρένικα, πολλά μέτρα out. Νάπολη και Ρώμα λοιπόν είναι η απάντηση του φτωχού νότου της Ιταλίας απέναντι στον προηγμένο πλούσιο και βιομηχανικό βορρά της Ιταλίας και των μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων όπως είναι η Γιουβέντους, η Μίλαν και η Ίντερ. Γκιτσιούδης και πάλι με την μπάλα. Η τακτική του Ολλανδού, του Ρίνους Ισραήλ, όπως και όλων των Βορειοευρωπαίων τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρία των Σκανδιναβών συναδέλφων του, είναι η συνεχής πίεση στον αντίπαλο όταν έχει την μπάλα, ενώ εδώ βλέπουμε τον Φερνάντο Μαυρέας. Να, ο ΠΑΟΚ που πήγε μπροστά, ο Σμολ προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ, ελίσσεται ανάμεσα από τρεις αντιπάλους, πέφτει κάτω, θέλουν το φάουλ παίκτος του ΠΑΟΚ, δεν το δίνει ο διαιτητής. Και άρχισαν πάλι οι μικρές πάσες, όλες έχουν σαν παραλήπτη τις περισσότερες φορές τον Διέγκο Μαραντόνα. Ο ΠΑΟΚ που στέκεται καλά απέναντι στον αντίπαλο, απέναντι στο όνομα της Νάπολη, απέναντι στους γνωστούς και πλούσιους ποδοσφαιριστές της ιταλικής ομάδας. Η Νάπολη που φιλοδοξεί και φέτος να πάρει το πρωτάθλημα, το καμπιονάτο δηλαδή, στην Ιταλία. Το πλουσιότερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Βαλιά για τον Καρέκα. Πρέπει να προσεχθεί ο Βραζιλιάνος σε αυτή τη φάση. Η Καρέκα δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Το γύρισμα που κάνει το κόβει την μπάλα, την πορεία της μπάλας ο Μίτογλου. Στην συνέχεια ολοκληρώνει ο Καρογεωργίου. Ο Φούζη πιο πίσω για τον Ρένικα. Υπάρχει και ενός χώρος αριστερά. Προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν οι παίκτες της Νάπολη. Γίνεται η μπαλιά για τον Μαραντόνα. Σκαρτάδος, ο προσωπικός φορός του Αργεντινού, κερδίζει την μπάλα. Όμως έχει βγει στην συνέχεια πλάγιο. Μαραντόνα και Σκαρτάδος σε μια προσωπική μονομαχία για μια ακόμη φορά. Ο άνθρωπος που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και στον περιορισμό του βεληνικού του Μαραντόνα είναι ο Γιώργος ο Σκαρτάδος. Η σέντρα φάουλ, κοιτάξτε, 5 παίκτες της Νάπολη offside. Ένα σύστημα που το ήξερε πολύ καλά ο Ρίνους Ισραήλ όταν ήταν ο τελευταίος παίκτης στην άμυνα της Εθνικής Ολλανδίας. Ο τωρινός προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Ρίνους Ισραήλ που θέλει συνεχή πίεση πάνω στον αντίπαλο όταν έχει την μπάλα και την εκμετάλλευση των κενών χώρων με την προώθηση 4 χαφ όταν η ομάδα του βρίσκεται στην επίθεση.
Σήμερα βλέπουμε πώς οι ποδοσφαιριστές της ομάδας Θεσσαλονίκης έχουν ενστερνιστεί αυτό το σύστημα του Ολλανδού τεχνικού τους υπεύθυνου. Καθόλου νευρικός ο ΠΑΟΚ, χωρίς κάποιο σοβαρό πρόβλημα απέναντι στην Νάπολη. Και κοιτάξτε την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ πόσο καλά δουλεύει με τον αρχηγό τον Κυριάκο τον Αλεξανδρίδη. Μόνο που η μπαλιακή για τον Σμόλ δεν ήταν σωστή. Δύο παίκτες του ΠΑΟΚ απέναντι σε δύο παίκτες της Νάπολη. Γίνεται η προσποίηση από τον Φερνάντο. Το φάουλ για τον ΠΑΟΚ, ενώ εδώ βλέπουμε τον αρχηγό του Δεκεφάλου του Βόρα, τον Αλεξανδρίδη. Νούμερο 8 έχουμε πει ότι είναι ο Ντενάπολη. Ο Μαυρέας αποκτήθηκε πέρυσι τον Δεκέμβριο από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, από την Καλαμάτα, και έπαιξε αμέσως στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Καραγεωργίου δεν έκανε σωστό το κοντρόλ. Βγαίνει ο Ρένικα, αποκρούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σμόλ και Φερνάντο. Λαγωνίδης, Μπορμπόκης, η μπάλα έρχεται στο Φερνάντο, κάνει το τακουνάκι. Κρύπα. Η τρίπλα, το πέσιμο και το φάουλ για τους Ιταλούς. Μπορούμε να πούμε ότι σημερινός κύριος εκφραστής των αγωνιστικών προσανατολισμών της ομάδας του ΠΑΟΚ, ενώ ξαναβλέπουμε το προηγούμενο φάουλ που έκανε ο Καραγεωργίου, για την ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι ο Σκαρτάδος, αφού όπως είπαμε έχει την ευθύνη του περιορισμού του βεληνικούς του Ντιέγκο Μαραντόνα. Γίνεται η σέντρα. Ο Μαραντόνα έχει τοποθετηθεί, διώχνουν εύκολα οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κιτσιούδη. Αν συνεχιστεί έτσι το παιχνίδι, το πρόβλημα το έχει η Νάπολη και όχι ο ΠΑΟΚ. Και καθώς περνάει ο χρόνος, η πίεση, η ψυχολογική πίεση του αγώνα είναι για τους Ναπολιτάνους και όχι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μαυρέας. Αλεξανδρίδης, ανακόπτεται, η μπάλα είναι πλάγια και πάλι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Μαυρέας το νούμερο 3 για τον δικέφαλο του Βόρα. Φερνάντο δεν πιάνει την κεφαλιά. Ξανά σφύριγμα από τον δυτικό Γερμανό, τον Σμιντ Χούμπερ, και φάουλ με τον Ρωμάνο για τους Ιταλούς. Η μπάλα και πάλι στο Μαραντόνα. Μαραντόνα μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και πάντα μπροστά του ο Γιώργος Σκαρτάδος, κάνει το λάθος. Φερνάντο άργησε πάρα πολύ. Μαραντόνα ανακόπτεται για μια ακόμη φορά. Η καλύτερη λύση για τον Ισραήλ να ανακόψει αυτόν τον ποδοσφαιριστή που λέγεται Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Σκαρτάδος, ένας πρεκισμένος ποδοσφαιριστής, προσωπικός του φρουρός. Μίτογλου. Και να η αντεπίθεση. Προσπαθούν να περάσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μπορμπόκη. Ρένικα που βγαίνει αυτός στην επίθεση και μάλιστα από την θέση του έξω αριστερά. Ωραία έκοψε ο Λαγωνίδης. Στην συνέχεια έχουμε τον Καραγεωργίου και τώρα τον Λαγωνίδη. Βγαίνει με πολύ δύναμη από την θέση του έξω δεξιά. Και να εισήρει την παλιά, εκεί όμως που ο Φούζη κόβει και δίνει στον Ρωμάνο. Ρωμάνο και Μαραντόνα στο 1-2. Και όλες οι παλιές έχουν παραλείπτει τον Αργεντινό. Ο Αργεντινός που δεν μπορεί όμως να βρει τις κατάλληλες παλιές για τους επιθετικούς. Ρένικα προς στιγμή μπροστά από τον Σμόλ που γλίστρησε. Και πάλι Μαραντόνα. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, τρέχει ο Καρέκα. Νούμερο 9 ο Καρέκα, θέλει να περάσει τον Μίτογλου, κάνει τη σέρ την παλιά πίσω, γίνεται το σούτ, ασθενές και εύκολη δουλειά στον Πλονζόν από τον Κιτσιούδη. Και φυσικά δεν ήταν σοβαρή ευκαιρία αυτή για την ομάδα της Νάπολη, ώστε να μας δείξουν τον παίκτη που σούταρε τον Ντενάπολη. Να ο ΠΑΟΚ με τον Μπορμπόκη.
ενώ έφυγε και ο Καραγεωργίου μπροστά. Μπορμπόκης στην προσωπική προσπάθεια πέφτει κάτω. Ξανά σφύριγμα από τον Δυτικό Γερμανό που δεν αφήνει τίποτα που να μην το σφυρίξει και φυσικά ότι είναι επιλείψιμο. Ο Σμιτ Χούμπερ που θεωρείται από τις ανερχόμενες καλές σφυρίχτρες στο διεθνή χώρο. Φερνάντο πλασταριστά για τον Σκαρτάδο που άφησε τον χώρο της άμυνας, κάνει και το σου την μπάλα κοντράρεται πάνω στους παίκτες της Νάπολη, δεν πρόλαβε ο Αλεξανδρίδης. Τώρα βγήκαν οι παίκτες, η αμυντική της Νάπολη μπροστά για τεχνικό offside, η μπάλα έρχεται στον Κρύπα που παίζει στην θέση του Αλεμάου, κυνηγάει ο Σμολ και ακόμα ένα φάουλ υπέρ των Ιταλών. Για την ομάδα του Μπιάνκι δεν παίζει ο Αλεμάο, δεν παίζει ο Φραντσίνι που ήταν τραυματίες. Να βλέπουμε την προσπάθεια των Απολιτάνων. Μπάλα έρχεται δεξιά και ενός χώρος κάνει το σούτ και ευτυχώς για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το σούτ που γίνεται από την θέση του έξω δεξιά από τον Ρωμάνο, το νούμερο 11, έφυγε out. Ήταν η πρώτη καλή ευκαιρία και κοιτάξτε πόσο εκνευρισμένος δείχνει ο Ρωμάνο. Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από 20 λεπτά για να δουν οι παίκτες της Νάπολη ένα καλό σούτ που τελικά έφυγε out έξω από τα goalpost του Γκιτσιούδη. Πέρασαν περισσότερα από 20 λεπτά για να έχουν οι παίκτες της Νάπολη την πρώτη τους ευκαιρία. Εκτός λοιπόν από τον Αλεμάο και τον Φρατσίνη που είναι τραυματίες, δεν έχουν αναρρώσει πλήρως κατά τον Μπιάνκι, δεν παίζει και ο Καρνεβάλιο, ο επιθετικός για την ομάδα της Νάπολη, επειδή είναι τιμωρημένος από πέρυσι από την UEFA. Μπαλιά αριστερά για τους παίκτες της Νάπολη που παίζουν πολύ με τα εξτρέμ. Γίνεται η σέντρα. Κρύπα την κεφαλιά και ο Γκιτσιούδης για μια ακόμη φορά δίνει τέλος σε αυτή την κεφαλιά που έγινε από τον Κρύπα. Σιγά σιγά η ανάπτυξη για την ομάδα της συμπρωτεύουσας. Ο Σμολ δεν σφυρίχθηκε offside. Ο Φούζη με το νούμερο 4 κάνει την παλιά για τον Κοραντίνη. Το βλέπουμε το νούμερο 5. Παλιά αυτή τη φορά στην θέση του έξω δεξιά. Από την αρχή οι Ναπολιτάνοι παίζουν πολύ με τα εξτρέμ. Γίνεται η σέντρα, γίνεται η απόκρουση με το κεφάλι από τον Μαλιούφα. Κάνει το λάθος και πάλι ο Γκιτσιούδης. Σε μια κεφαλιά που έγινε χωρίς ιδιαίτερη δύναμη από τους παίκτες της Νάπολη. Αλεξανδρίδης. Καθαρό φάουλ. Νούμερο 10 Φερνάντο. Παίκτης της Φλαμέγκο, νούμερο 3 ο Μαυρέας. Που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο αρχηγός, ο Κυριάκος ο Αλεξανδρίδης. Η μπάλα στην θέση του έξω δεξιά και στον δεξιό πίστα φυλάκα του Καραγεωργίου. Ξεκίνησε και αυτός σαν επιθετικός στην Καβάλα, στην συνέχεια καθιερώθηκε στο χώρο της άμυνας. Φερνάντο. Ήθελε φάουλ από τον Σμιτ Χούμπερ. Μαραντόνα. Κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια, τον πιέζει ο Βραζιλιάνος ο Φερνάντο. Μαραντόνα. Κοραντίνη, νούμερο 5. Φούζη. Ωραίο κοντρόλ από τον Ντενάπολη. Μπάλα και πάλι πίσω, ανασυντάχθηκαν στην άμυνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν πετυχαίνουν στον ευνηδιασμό τους οι παίκτες της Νάπολη. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Να υπάρχουν κλειστοί διάδρομοι και να μην μπορούν να ελιχθούν παίκτες της αξίας του Καρέκα και του Ρωμάνου. Σκαρτάδος. Η παλιά του Μίτογλου. Ελέγχουν οι Ναπολιτάνοι.
ψευτό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες, με τον Ρωμάνο τώρα να κινείται. Και παλιά δεξιά δεν πρόλαβε κανένα συμπαίκτης, δεν πρόλαβε συγκεκριμένο ο Κοραντίνη. Έχουμε την μπάλα πλάγια. Τίποτα σπουδαίο από την Νάπολη. Ένα παιχνίδι στα μέτρα της ομάδας Θεσσαλονίκης. Και φανταστείτε με το σκορ, με το 0-0, να μην υπάρχει σκορ δηλαδή, να πάει η Νάπολη στην Ντούμπα να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Αλεξανδρίδης ελίσσεται ανάμεσα από δύο αντιπάλους, έκανε μακρύ το κοντρόλ, βγαίνουν στην αντεπίθεση τώρα οι Ιταλοί. Φούζει μπροστά από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Γίνεται το λάθος από τον Μίτογλου. Ο Καρέκα που θέλει να ξεφύγει από την θέση του έξω δεξιά, ο Μίτογλου τον ανακόπτει και ο διαιτητής δίνει φάουλ υπέρ των Ιταλών. Συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο. Η σέντρα, η απόκρουση του Καραγεωργίου. Μπορμπόκης φοβήθηκε να βάλει τα πόδια του σε αυτή την φάση. Βλέπετε ότι το σκορ δεν έχει ανοίξει ακόμη. Νάπολη 0, ΠΑΟΚ 0. Μαραντόνα. Ρωμάνο. Μαραντόνα. Ο Σμολ που ήρθε να βοηθήσει τους αμυντικούς πιέζει τον Γκρίπα. Φάουλ για μια ακόμη φορά για τους Ιταλούς. Φούζι. Ρωμάνο. Μαραντόνα. Άσχημη μπαλιά. Νούμερο 4, ο Μίτογλου. Φερνάντο. Αυτός είναι ο Καραγεωργίου, το νούμερο 2. Μπροστά με το νούμερο 7 είναι ο Κρύπα. Σκαρτάδος. Φερνάντο. Δεν έπιασε το τακουνάκι. Γίνεται η κόντρα. Από μακριά και από τύψος της έντρας η μπάλα γυρίζει στον Κιτσιούδη. Οι Ιταλοί που δεν μπορούν ακόμα να βρουν κάποιο ρυθμό απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν έχουν ακόμα την καλή την ευκαιρία. Ο Μαραντόνα είναι μπλοκαρισμένος από τον Σκαρτάδο. Η μπάλα δεν φτάνει εύκολα στον Καρέκα ώστε να δείξει ο επιθετικός της Νάπολη την αξία του. Ο Ρωμάνο προσπαθεί πότε αριστερά πότε δεξιά. Και ο ΠΑΟΚ που όποτε βρει την ευκαιρία όπως τώρα βγαίνει μπροστά στην επίθεση. Κάνει το λάθος όμως ο Λαγωνίδης. Ο Μίτογλου που πάτησε την μπάλα και βγαίνουν τώρα στην επίθεση και πάλι οι Ναπολιτάνοι. Ντε Νάπολη. Αλλάζει παιχνίδι. Και από αριστερά τώρα οι Ιταλοί κάνουν τη σέντρα. Βγαίνει ο Γκιτσιούδης. Ο Μίτογλου έβαλε το κεφάλι του και έχουμε το κόρνερ. Ίσως η φάση να έχει τελειώσει αν ο Μίτογλου άφηνε την μπάλα για τον Γκιτσιούδη. Έχουμε όμως το κόρνερ στην συνέχεια, κόρνερ που θα εκτελέσει ο Κρύπα. Εύκολη απόκριση από τον Λαγωνίδη. Φάουλ από τον Μαυρέα. Μηδέν μηδέν μεταξύ Νάπολη και ΠΑΟΚ, πρώτος αγώνας της καινούργιας φάσης για το κύπελλο UEFA. Ο Σμιτ Χούμπερ ο διαιτητής μαζί με τον Ντε Νάπολη. Ντε Νάπολη που τον βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Η μπάλα στον αέρα αποκρούεται από τον Λαγωνίδη. Ρωμάνο, Μίτογλου, Καρέκα. Ο Μίτογλου με τον προσωπικό του αντίπαλο, ο Καρέκα που έκανε
στο κοντρόλ, προσπαθεί να αλλάξει με τον Μαραντόνα. Καρέκα που θέλει να περάσει, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πέφτει ο Βραζιλιάνος κάτω. Έπεσε πάνω στον Σκαρτάδο, ενώ βλέπουμε τον Καρέκα που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Καρέκα που προσπάθησε να εκδιάσει για ένα πέναλτι και φυσικά δεν μπόρεσε να κοροϊδέψει τον δυτικογερμανό τον Σμιτ Χούμπερ που παρακολουθεί από πολύ κοντά τις φάσεις. Ο Αλιούφας αποκρούει με το κεφάλι. Σμόλ, μπαλιά για τον Αλεξανδρίδη. Αυτός ανάμεσα από δύο αντιπάλους δεν μπόρεσε να κάνει τις τρίπλες. Μαραντόνα, πολύ κάτω από τη σέντρα. Ρωμάνο, αυτή τη φορά ήρθε από αριστερά. Μπαλιά εκεί που ελέγχει ο Μαυρέας. Κοραντίνη, Ντενάπολη. Φούζη, Κοραντίνη. Προχωρούν οι Ιταλοί. Σιγά σιγά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Φούζη προσπαθεί να περάσει. Κατορθώνω όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Σμόλ τώρα να φύγουν από τον χώρο της μεγάλης περιοχής και να πείσουν την μπάλα να κυλήσει πλάγια. Ντενάπολη στην εκθέση του πλαγιού. Απόκριση του Σκαρτάδου πριν ο Μαραντόνα κάνει τη σέντρα και έχουμε κόρνερ. Είναι το τρίτο κόρνερ στον αγώνα. Τρίτο κόρνερ που θα εκτελέσει ο αρχηγός της Νάπολη, ο Αργεντινός, ο Μαραντόνα. Πλασαριστά αυτή τη φορά η σιρτή σέντρα που δεν πέρασε έκοψε εύκολα ο Μίτογλου. Η μπάλα έρχεται στον Φούζη. Στον αέρα ο Σμόλ είναι καλύτερος από τον αντίπαλό του, γίνεται και από μακριά ένα σουτ χωρίς καμία τύχη. Μπάλα πολύ out. Το σουτ πρέπει να γίνει από τον Φούζη. Και ήταν ο Φούζη το νούμερο 4. Ο Φούζη που παίζει σήμερα εναντίον του ΠΑΟΚ στη θέση του Φραντσίνη. Όλα κυλούν ευχάριστα για την ελληνική ομάδα. Η μπάλα έρχεται στον Τζουλιάνι, χωρίς ιδιαίτερη πίεση από τους Ιταλούς, που κινούνται και πάλι με τον Φούζη, που δίνει στον Ρένικα, το νούμερο 6. Η μπάλα πιο αριστερά. Κοραντίνη είναι αυτός με το νούμερο 5, που τώρα πέρασε την γραμμή της έντρας. Και είναι ευχάριστο για τον ΠΑΟ και είναι ευχάριστο για την ελληνική ομάδα, που δεν έχουν βρει ρυθμό οι Ναπολιτάνοι. Γι' αυτό οφείλεται περισσότερο στην αγωνιστική τακτική που ακολουθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης και ο Ρήνους Ισραήλ. Μια σέντρα και κοιτάξτε πόσο ψύχρεμα ενεργούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Σκαρτάδος με τον Κιτσιούδη στη συνεννόησή τους μπροστά από αυτόν τον παίκτη που λέγεται Μαραντόνα. Μπορμπόκης δεν μπόρεσε να περάσει. Η μπάλα έρχεται και πάλι στην κατοχή των Ιταλών. Μαραντόνα στην θέση του σέντερφορ κάνει τις τρίπλες. Θέλει να κάνει και το σουτ, γίνεται το φάουλ στον κεντρικό άξονα της εστίας του Κιτσιούδη. Φάουλ που έγινε από τον Μαυρέα. Τίποτα το αξιόλογο μέχρι στιγμής από την Νάπολη. Ο Γιτσιούδης κάτω από τα goal post. Ο Μαραντόνα πάνω από την μπάλα. Σε αυτό το φάουλ που βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ενώ προωθήθηκε και σε αυτή τη φάση στο φάουλ ο Ρένικα. 7 παίκτες για την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο ανθρώπινο αμυντικό τείχος και ο Μαραντόνα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εκτελεί ο Μαραντόνα και η μπάλα ευτυχώς για την ομάδα της Θεσσαλονίκης πέρασε πάνω από τα γκολ πόστ.
Ο Μαραντόνα που θεωρείται μετά την αποχώρηση του Πλατινί ο καλύτερος παίκτης στην εκτέλεση φάουλ στο ύψος της περιοχής. Φάση που ξαναβλέπουμε, φάουλ που ξαναβλέπουμε. Η πορεία της μπάλας πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκιτσιούδη. Μαυρέας με την μπάλα. Σκαρτάδος. Και ο Γκιτσιούδης. Ο χρόνος περνάει και οι Ιταλοί πρέπει να συνειδητοποιούν ότι δεν είναι εύκολη λία ο σημερινός ΠΑΟΚ, η ομάδα που αντιμετωπίζουν στο πρώτο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ για το 1988-89. Πέντε λεπτά πριν από την λήξη, όπως βλέπετε με το ρολόι της Ιταλικής τηλεόρασης, ο Μπορμπόκης για τον Καραγεωργίου. Πάλι παλιά είναι για τον Μπορμπόκη, ο Φούζη μπροστά από τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, Φούζη νικητής αυτής της μονομαχίας, θέλει να περάσει μια παλιά για τον Καρέκα, έκοψε ο Λαγωνίδης, το νούμερο 6 του ΠΑΟΚ που βλέπετε. Και πάλι για τον Μπορμπόκη που είναι ιδιαίτερα ταχύς ποδοσφαιριστής, πέφτει κάτω από μαρκάρισμα του Φούζη, με την υπόδειξη του επόπτη έχουμε το φάουλ για τον δικέφαλο του Βόρα. Πλασάρονται οι ποδοσφαιριστές και των δύο συγκροτημάτων μπροστά στα καρέ του Τζουλιάνι. Το φάουλ από δεξιά, φάουλ που κέρδισε ο Μπορμπόκης. Η κεφαλιά, βγαίνει ο Τζουλιάνι μπροστά από τον Φερνάντο, τον Βραζιλιάνο και μπλοκάρει την μπάλα. Και αμέσως προσπαθεί να δώσει με τα χέρια στον Καρέκα που κέρδισε το φάουλ από το προσωπικό του φρουρό σε αυτή την φάση που ήταν ο Σκαρτάδος. Λαγωνίδης με τον Μαραντόνα. Κρύπα. Θέλει να περάσει, κάνει και το σουτ. Και πάλι μπάλα έφυγε πάνω από τα goal post. Σε αυτό το σουτ που έγινε από το νούμερο 7, τον Κρύπα, τον παίκτη της Νάπολη. Ξανά η φάση με τον Κρύπα που ελέγχει την μπάλα, κάνει το control, κάνει την προσποίηση πάνω στον Μαλιούφα, κάνει και το σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δυνατό το σουτ. Ο Κιτσιούδης είχε αφήσει τα goal post, η μπάλα έφυγε out. Αυτή ήταν καλή ευκαιρία για τους Ναπολιτάνους. Ρωμάνο, φεύγει στον κοινό χώρο, Καρέκα, κάνει και το σουτ και αποκρούει με το σώμα ο Κιτσιούδης και παραχωρεί το πλάγιο. Αυτός είναι ο Καρέκα που βλέπουμε. Δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία λεπτά οι παίκτες της Νάπολη. Γίνεται το τακουνάκι πίσω. Ο Φούζη κάνει το κοντρόλ, βγάζει παλιά αριστερά. Μέσα από τη μεγάλη περιοχή γίνεται το δυνατό σου, την μπάλα ξεφεύγει από τον Γκιτσιούδη και στη συνέχεια έχουμε από το Λαγωνίδη το κόρνερ. Το τέταρτο κόρνερ στον αγώνα. 42ο λεπτό, τέταρτο κόρνερ για την Νάπολη. Η μόνη συγκομιδή μπορούμε να πούμε στο πρώτο ημίχρονο είναι ένα σουτ που έγινε από τον Κρύπα πιο πριν. Εκτελείται αυτό το κόρνερ, διώχνει ο Φερνάντο. Πιέζει ο Αλεξανδρίδης και βγάζει την μπάλα πλάγια. Νάπολη ΠΑΟΚ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 45 λεπτού. 0-0. Τελικά ο Σμιντ Χούμπερ έδωσε φάουλ. Έδωσε φάουλ στην προσπάθεια του Αλεξανδρίδη πάνω στον Καραντίνη στην προηγούμενη φάση. Μαραντόνα. Παλιά δεξιά, ο Φούζη κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Γκιτσιούδης, αποκρούει. Το σουτ που γίνεται είναι πάνω στον Λαγωνίδη, ένα καινούριο σουτ, αποκρούει ο Γκιτσιούδης. Η μπάλα παίρνει ύψος, γίνεται και το σουτ και ο Γκιτσιούδης την μπλοκάρει. Ήταν η σημαντικότερη ευκαιρία μέχρι στιγμής σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Γκιτσιούδης που έδωσε τη λύση σε αυτή την περιπετειώδη φάση. Κοιτάξτε το σουτ που γίνεται από το Ρένικα, κοντράρεται. Στη συνέχεια, ο Κρύπα κάνει το βολέ, ο Γκιτσιούδης αλλάζει την πορεία της μπάλας που παίρνει ύψος,
Ο Καρέκα είναι μόνος του στο ύψος της μικρής περιοχής, τώρα έρχεται να τον εμποδίσει ο Μίτογλου. Γίνεται τελικά ένα σουτ, πολύ έξυπνο σουτ, πολύ πονηρό σουτ από τον Καρέκα, αλλά ο Γκιτσιούδης μπόρεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Οι Ναπολιτάνοι που επιμένουν στην ελήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βαλιά του Κοραντίνη από την άλλη πλευρά. Ο Καρανάντε κόβει ο Μίτογλου με διπλή προσπάθεια και η μπάλα καταλήγει στον Γκιτσιούδη. Οι Ιταλοί που διαμαρτύρηθηκαν για φάουλ σε αυτή την φάση. Κοιτάξτε τον Σμιτ Χούμπερ. Προσπάθεια της Νάπολη από αριστερά με τον Μαραντόνα. Ναπολιτάνος που θέλει, ο Αργεντινός που θέλει να περάσει, ο αρχηγός της Νάπολη. Και το φάουλ που έγινε από τον Λαγωνίδη. Είναι χαρακτηριστικό για τον ΠΑΟΚ ότι ο Λαγωνίδης στο ύψος της ένδρας περίπου είναι ο προσωπικός φρουρός για τον Μαραντόνα, ενώ όταν πλησιάζει στη μεγάλη περιοχή τον αναλαμβάνει ο Γιώργος Σκαρτάδος. Περισσότερο έμπειρος ο Σκαρτάδος. Ενώ συμπληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά στον αγώνα, συμπληρώθηκε χρονικά το πρώτο ημίχρονο και ο Μαραντόνας είναι εκτέλεση αυτού του φάουλ. Και πάλι Μαραντόνα. Σηκώνει την μπάλα, κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Σμολ που έχει οπισθοχωρήσει, γίνεται το κοντρόλ, γίνεται και το σουτ από το νούμερο 2, τον Φεράρα, που είναι άστοχο. Τα πρώτα 45 λεπτά που δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν εφιαλτικά για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ένα 45 λεπτό που εξελίχθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο για την ελληνική ομάδα, που με την αγωνιστική της παρουσία μέχρι στιγμής πιστοποιεί για την φετινή της αξία. Το ελεύθερο από τον χώρο άμυνας για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το σφύριγμα από τον Σμιτ Χούμπερ είναι το τελευταίο για το πρώτο ημίχρονο. Λίγει το πρώτο 45 λεπτό, ο ΠΑΟΚ 0-0 με την Νάπολη μέσα στο Σαν Πάολο στο γήπεδο της Νάπολη. Η Νάπολη στη σέντρα του δεύτερου ημιχρόνου. Προσπάθεια που πάει να εκδηλωθεί από δεξιά, γίνεται η σέντρα, είναι η εύκολη κεφαλιά της απόκρουσης των αμυντικών του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν αλλαγές λοιπόν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και ένα φάουλ που σφύριξε ο Σμιτ Χούμπερ, που στο πρώτο 45 λεπτό έδειξε μια κίτρινη κάρτα στον Μαλιούφα. Ντενάπολη στο φάουλ. Ο παίκτης της Εθνικής Ιταλίας, κοιτάξτε την γραμμή των αμυντικών του ΠΑΟΚ, έτοιμη για το τεχνικό offside. Εκτελείται, τρεις παίκτες της Νάπολη κάνουν το σουτ, μπάλα μπλοκάρεται με διπλή προσπάθεια από τον Γκιτσιούδη. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ που έφυγαν προς τον επόπτη γραμμών που είναι υπεύθυνος για την άμυνα του ΠΑΟΚ, κοιτάξτε, ως μόλις ως άργησε να βγει από το χώρο της άμυνας, δεν έδωσε offside ο επόπτης ούτε ο Σμιτ Χούμπερ, που μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Σμιτ Χούμπερ πάντα κοντά στις φάσεις, έδωσε και αυτό το φάουλ υπέρ του Ντενάπολη, υπέρ της Νάπολη. Ντενάπολη είναι ο ποδοσφαιριστής με το νούμερο 8. Η Σμιτ Χούμπερ πάντα κοντά σε κάθε φάση που γίνεται είτε στην άμυνα του ΠΑΟΚ είτε στο χώρο του κέντρου. 4 περίπου μέτρα έξω από το ορθογώνα της μεγάλης περιοχής. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής χώρων εθνικών ομάδων, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Αργεντινός. Ο Σμιτ Χούμπερ στις παρατηρήσεις και μια κίτρινη κάρτα στον Λαγωνίδη. Είναι στον Σμολ τελικά, τον Βρετανό. Είναι δύο κίτρινες κάρτες λοιπόν για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Πλασαριστά το σούτ από το Ρένικα, η μπάλα κοντράρεται, γίνεται και καινούργιο σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και στην αγκαλιά του Γκιτσιούδη. Να που χρειάζεται και η τύχη για την ελληνική ομάδα. Ο Καρέκα με το νούμερο 9 και ο Μίτογλου με το νούμερο 4. Ενώ ξαναβλέπουμε και πάλι την προηγούμενη φάση, το σούτ που γίνεται και καταλήγει τελικά, αφού χτυπάει η μπάλα στο δεξί, κάθε το δοκάρι του Γκιτσιούδη στην αγκαλιά του πορτιέρο του ΠΑΟΚ. Η τύχη που ευνόησε την ελληνική ομάδα και χρειάζεται και τύχη
απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Νάπολη, που πριν 2 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα, μάλλον πήρε το τρόπαιο στο ακριβότερο πρωτάθλημα του κόσμου, το Καμπιονάτο. Να λοιπόν ο ΠΑΟΚ που βγαίνει στην επίθεση, ο Φερνάντο προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ. Δεν είχε όμως τις δυνάμεις να επιταχύνει περισσότερο. Έκανε και το φάουλ για να βγουν στην επίθεση τώρα οι παίκτες της Νάπολη με τον Φούζη. Φεράρα, Φούζη από μακριά στον goalkeeper τον Τζουλιάνι. Μπορούμε να πούμε ότι τα πρώτα 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η συνέχεια του τέλους του πρώτου ημιχρόνου, όπου μεταξύ 43 και 45 οι παίκτες της Νάπολη είχαν κλείσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ στα καρέ του Κιτσιούδη. Κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος που αντιδρούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Φαίνονται ιδιαίτερα ψύχρεμοι. Και πρέπει ο Ρίνος Ισραήλ να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στον ψυχολογικό τομέα στους ποδοσφαιριστές. Είναι η τρίτη φορά που αλλάζουν ο Μαλιούφας με τον Κιτσιούδη την μπάλα. Κάτι που προκαλεί τις αποδοκιμασίες, όπως ακούτε, των φίλων της Νάπολη. Το Σαν Πάολο, που θεωρείται από τις πιο καυτές έδρες στην Ευρώπη, χωράει 120.000 περίπου θεατές. Ενώ τώρα βλέπουμε τον Κοραντίνη με την μπάλα. Ο Ντενάπολη που αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει, κάνει από τον Φερνάντο, ο διαιτητής έδωσε φάουλ. Να πούμε για αυτόν τον παίκτη, τον Φερνάντο του ΠΑΟΚ. Τον βλέπετε με κατεβασμένες στις κάλτσες, ενώ τώρα βλέπετε με το νούμερο 9. Το σμόνι, ο Φερνάντο στην άκρη αριστερά της εικόνας, τον είδατε κάποια στιγμή. Όταν έφυγε ο Σόκρατες για να αγωνιστεί στο Καμπιονάτο, ο Σόκρατες είχε δηλώσει ότι διάδοχος του στην ομάδα της Φλαμέγκο ήταν ο Φερνάντο. Μόνο που η εξέλιξη του παιχνιδιού δεν βοηθάει να δείξει ο παίκτης της Βραζιλίας, ο Βραζιλιάνος εδώ ποδοσφαιριστής, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, τα τεχνικά και ηγετικά του προσόντα. Έγινε το λάθος από τους παίκτες της Νάπολη και συγκεκριμένα τον Γκρίπα. Βλέπουμε τώρα τον Μαυρέα να ελέγχει στο πόστο του αριστερού πιστοφύλακα. Αλεξανδρίδης. Σμολ. Η μπάλα έχει βγει και είναι το πλάγιο για την Νάπολη. Ρωμάνο. Θέλει να περάσει ως καρτάδος από Κρυόπος, όπως η μπάλα παίρνει ύψος, γίνεται κεφαλιά. Καινούργια απόκρουση από τον Καραγεωργίου. Μπορμπόκης δεν πήδησε στον αέρα. Έρχεται από πίσω ο Ρένικα, πολύ δυνατά. Γίνεται η μεταβίβαση. Γίνεται και το λάθος για να ξεφύγει ο Μαραντόνα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Να κάνει το γύρισμα σε ένα χώρο όμως που κινήθηκε πιο γρήγορα από όλους ως καρτάδος και έδωσε τη λύση. Πάλι πλάγια. Σκαρτάδος με τον Μαραντόνα. Για μια ακόμη φορά πέτυχε στο ρόλο του ο Γιώργος Σκαρτάδος και βγαίνει στην αντεπίθεση η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Σμόλ που δεν πρόλαβε την αντίδραση του Κοραντίνη. Ο Φεράρα έδωσε για τον Ντενάπολη, ήρθε δυνατά ο Αλεξανδρίδης. Μπάλα πέρασε μπροστά, έκουψε ο Μίτογλου. Μίτογλου και Γκιτσιούδης είναι η αποκάλυψη, μπορούμε να πούμε, στο σημερινό αγώνα. Επάνω τους έχουν σταματήσει πολλές προσπάθειες, επιθετικές προσπάθειες των Ιταλών. Ο Σμόλ οπωσδήποτε σε έναν άχωρο ρόλο. Η αιχμή του δόρατος για τον σημερινό ΠΑΟΚ, καθώς και ο Μπορμπόκης παίζει πιο πίσω. Παρατηρήσεις του Σμιντχούμπερ. Καρανάτε και Μπορμπόκης είχαν κάποιο διαπληκτισμό. Στην εξέλιξη του παιχνιδιού η μπάλα έρχεται στον Γκρίπα. Η μπάλα έρχεται στον Σμολ που δεν μπόρεσε να κάνει σωστή μεταβίβαση. Η απόκρουση του Μίτογλου, η μπάλα πολύ δυνατά, ελέγχεται και πάλι από τον Ρένικα που αφήνει τελικά για τον Τζουλιάνι. Μαραντόνα. Μπαλιά για τον Καρέκα. Έκοψε και πάλι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του ΠΑΟΚ. Ντενάπολη. Μια κεφαλιά που φέρνει την μπάλα στους παίκτες της Νάπολη, καθώς κέρδισαν φάουλ με τον Ρωμάνο.
στο φάουλ ο Ντενάπολη. Ζητάει μπάλα και πάλι για τον Μαραντόνα. Ρωμάνο σήκωσε την μπάλα, ευνοούνται οι αμυντικοί. Ο Φερνάντο προσπαθεί να δώσει την προωθημένη μεταβίβαση. Ο Ρένικα την κεφάλια. Σμολ Λαγωνίδης. Με πολλές δυνάμεις κατά μέτωπο μπαλιά για τον Σμολ. Λαγωνίδης που ελέγχει. Βάζει σωστά το σώμα του, κάνει τις τρίπλες. Προσπαθεί να ξεφύγει ανάμεσα από τρεις αντιπάλους, κάνει το δυνατό, το ισχυρό σουτ, πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, έξω από τα γκολπόστ του τερματοφυλακά. Εδώ βλέπουμε τον Λαγωνίδη. Ο Τζουλιάνι στο ελεύθερο. Κρύπα. Η δυνατή παλιά είναι και πάλι προς τα εξτρέμια για τους Ιταλούς. Γίνεται η σέντρα από τον αριστερό φύλακα τον Καρανάντε που δεν κατάφερε τίποτα. Κοιτάξτε τους παίκτες του ΠΑΟΚ που ψύχρεμα βγάζουν την προθυμένη παλιά για τον Σμολ. Άργησε αυτός. Ο Ρένικα με το τάκνινγκ που έκανε έβγαλε την μπάλα πλάγια. Μετά την πίεση της Νάπολης στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ ελέγχει και πάλι το ρυθμό του αγώνα. Αφήνει χώρο για τους παίκτες της Νάπολη, που όμως αυτοί μπλοκάρονται μπροστά από την μεγάλη περιοχή. Ο Καρέκα πέφτει κάτω, ο διαιτητής αφήνει τη φάση να εξελιχθεί, σφύριξε όμως στην συνέχεια. Καρέκα που εκτελεί αμέσως το φάουλ και δίνει την μπάλα στο νούμερο 5 τον Κοραντίνη. Αυτός προσπαθεί να περάσει, πέφτει ο Ιταλός, γίνεται μια μπαλιά εκεί που είναι μόνο Μαλιούφας. Δίνει στον Μαυρέα. Αλεξανδρίδης κινήθηκε έξυπνα από τον χώρο του έξω αριστερά. Μπροστά το φούζι ο Φερνάντο για τον Αλεξανδρίδη. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο μικρός όμως αρχηγός του ΠΑΟΚ που κέρδισε το πλάγιο. Είναι σημαντικό για τον σημερινό ΠΑΟΚ που οι αποκρούσεις από την άμυνα δεν φεύγουν όπως, αλλά οι ποδοσφαιριστές δείχνουν να έχουν εμπιστοσύνη στους εαυτούς τους και στις ικανότητές τους. Βγάζουν συρτά πολλές φορές την μπάλα, προσπαθούν να κάνουν το 1-2. Μαραντόνα. Περισσότερο θέαμα και λιγότερο ουσία μέχρι στιγμής για το νούμερο 10 και μπαλαντέρ της Νάπολη, ενώ εδώ βλέπουμε τον Κρύπα να ξεφεύγει μόνος του, να μπαίνει από δεξιά. Να έχει μπροστά τον Σκαρτάδο που κάνει το τάκλινγκ, βγάζει με την προβολή την μπάλα κόρνερ. Μαραντόνα εκτελεί με πολύ φάλτσο, γίνεται γυριστή κεφαλιά, γίνεται και η απόκριση συνέχεια από τον Καραγεωργίου. Και ο ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση, μπαλιά που έρχεται δεξιά για τον Μπορμπόκη που είναι ιδιαίτερα ταχύς ποδοσφαιριστής. Μπορμπόκης που πρόλαβε την μπάλα, δίνει και πιο πίσω για τον Καραγεωργίου. Μπορμπόκης που θέλει να ξεφύγει από τον Φούζη, δεν πρόλαβε δεξιός ο πιστοφυλάκας του ΠΑΟΚ, έχουμε το πλάγιο όμως για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Φερνάντο δεν έκανε καλό κοντρόλ, βγήκε γρήγορα ο Ρένικα. Μαραντόνα. Συρτά για τον Καρέκα. Έπεσε αυτός κάτω και ο Μαλιούφας διώχνει την μπάλα κόρνερ, ο διαιτητής έχει δώσει πέναλτι. Από τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών. Μαραντόνα απέναντι από τον Κιτσιούδη, από τα 11 μέτρα σου πάρει. Σωστά ο Αργεντινός κάνει το 1-0 για την ομάδα της Νάπολη. Χωρίς να αποδώσει κανένα σημαντικό ποδόσφαιρο η ομάδα της Νάπολη προηγείται του ΠΑΟΚ με 1-0. Που είναι ένα σκορ όμως πολύ ευμετάβλητο στην καυτή έδρα της Θεσσαλονίκης, στην έδρα της Τούμπας. Α, λοιπόν που εκδηλώθηκαν και οι φίλοι αθλητές της Νάπολη, Νάπολη ΠΑΟΚ 1-0. Το γκολ από πέναλτι του Μαραντόνα. Πέναλτι που ξαναβλέπουμε. Οι Ιταλοί, οι παίκτες της Νάπολη και ο Αργεντινός, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο αρχηγός τους, χρειάστηκαν ένα πέναλτι για να νικήσουν τον Κιτσιούδη, για να νικήσουν την αμυντική διάταξη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Ένα καινούριο πρόσωπο τώρα μπαίνει μέσα στην ενδεκάδα της ομάδας του ΠΑΟΚ, στην ομάδα του Ρήνου Σίδρελ. Είναι το νούμερο 14, ο Άρης Καρασαβίδης. Καραγεωργίου το νούμερο 2. Τώρα έπεσαν μπροστά του δύο παίκτες στην Νάπολη. Το πλάγιο για τον Καραγεωργίου. Από μια άλλη κάμερα η εκτέλεση πέναλτι από τον Μαραντόνα. Δέκατο πέμπτο λεπτό συμπληρώθηκε το πρώτο τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο. Αγώνα. 60 λεπτά έχουν συμπληρωθεί. Και η μπάλα βγαίνει κόρνερ υπέρ του ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο κόρνερ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. 5 κόρνερ μέχρι στιγμής για την ομάδα της Νάπολης. Θα το εκτελέσει ο Μπορμπόκης. Η μπάλα παίρνει ύψος, ο Τζουλιάνι είναι κάτω από τα γκολπόστ, ύψος του πέναλτι διώχνουν οι αμυντικοί της Νάπολη, ολοκληρώνει ο Φούζη. Στη συνέχεια ο Ρωμάνο Μπορμπόκης που κερδίζει την μπάλα θέλει να βγάλει παλιά στο κενό χώρο, δεν πρόλαβε ο Φερνάντο, η μπάλα κατέληξε στον Τζουλιάνι. Ντενάπολη με κενό χώρο μπροστά του προχωρεί. Πριν από το Λαγωνίδη κάνει τη μεταβίβαση από την άλλη πλευρά. Κρύπα. Μαραντόνα αποκρούεται. Ρένικα ελέγχει. Φούζη. Τώρα παίζουν με μεγαλύτερη άνεση οι παίκτες της Νάπολη. Αλλά δεν είναι το 1-0 ένα σκορ που εξυπηρετεί οπωσδήποτε τα σχέδιά τους. Και ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να αντιδρά σωστά. Βλέπουμε τώρα τον Άρη τον Καρασαβίδη να χάνει τις κόντρες από τους αμυντικούς της Νάπολη και ο Καρασαβίδης από ό,τι φαίνεται πήρε τη θέση του έγχρωμου επιθετικού ΠΑΟΚ του Σμόλ. Κρύπα. Στην θέση του αριστερού εξτρέμ γίνεται η σέντρα με πολύ φάλτσο. Γίνεται το κοντρόλ από τον Καρέκα. Ευτυχώς η μπάλα έφυγε. Ο Μαυρέας μπροστά από τον Ντενάπολη. Διπλή προσπάθεια από τον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Ρωμάνο. Μια παλιά χωρίς τύχη. Out. Γκιτσιούδης και Μαλιούφας. Αλλάζουν την μπάλα και πάντα στο ίδιο στυλ για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Το 1-0 είναι ένα καλό σκορ για τον ΠΑΟΚ. Σκαρτάδος. Τον ΠΑΟΚ που μετά την επιτυχία του γκολ από το πέναλτι του Μαραντόνα για την Νάπολη τον βλέπουμε περισσότερο στην επίθεση. Λαγωνίδης. Περνάει μια παλιά, παραλήπτης. Μόνος παίκτης εκεί ο γκολκίπερ της Νάπολη. Και πάλι από την θέση του έξω αριστερά ο Κρύπα που παίζει σήμερα στην θέση του Αλεμάου που ήταν τραυματίας και δεν πρόλαβε να αναρρώσει σωστά. Καρέκα έχει έρθει δεξιά. Το νούμερο 5 είναι ο Κοραντίνη. Κάνει αυτό στη σέντρα. Διώχνει ο Σκαρτάδος. Ντενάπολη. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Κρύπα. Θέλει να περάσει μόνος του. Κάνει το σουτ. Περισσότερο σε στυλ προπόνησης αυτό το σούτι για τον Κιτσιούδη που είχε όλο το χρόνο και όλο το οπτικό πεδίο να δει την πορεία της μπάλας. Καραγεωργίου. Μπορμπόκης. Φούζη. Ρωμάνο. Για τον Μαραντόνα η παλιά ελέγχει ο Σκαρτάδος και γυρίζει στον Κιτσιούδη. Μελετημένες οι κινήσεις του δικεφάλου του Βορρά. Ξέρει ο κάθε ποδοσφαιριστής τι θα κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ρισκάρουν τις μακρινές μπαλιές οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα που έχει ο Μπορμπόκης. Καραγεωργίου τώρα το νούμερο 2 με τον Μίτογλου το νούμερο 4.
σε αυτό το φάουλ ο Μήτογλου έδωσε στον Καραγεωργίου. Προχωρεί ο δεξιός οπισθοφυλάκας του ΠΑΟΚ, βγάζει παλιά για τον Μπορμπόκη, ο Μπορμπόκης βγαίνει από τα δεξιά. Κάνει την προσποίηση, κάνει και τη σέντρα με το αριστερό πόδι. Από την άλλη πλευρά ο Αλεξανδρίδης όμως έχασε την κεφαλιά, ο Καρασαβίδης. Είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει ανάμεσα από τέσσερους αντιπάλους και ειδικά όταν αυτοί είναι οι τέσσερις Ιταλοί της αμυντικής διάταξης της Νάπολη. Οι Ιταλοί που πάνω απ' όλα ξέρουν να αγωνίζονται στην άμυνα. Είναι και οι πρώτοι διδάξαντες του Κατενάτσιο με τον Χερέρα. Προσπαθεί ο Αλεξανδρίδης να ξεφύγει από τον Κοραντίνη. Γίνεται ένα φάουλ. Θετικός στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο αγωνίζεται αρκετά πιο πίσω. Και ο Σκαρτάδος με τον Μαραντόνα. Μαραντόνα που πέρασε για τον Ρωμάνο. Που αποφασίζει να βγει μπροστά. Κάνει και το σούτ, την μπάλα φεύγει out. Ενώ ο Γκιτσιούδης είχε πέσει προς την πορεία της μπάλας. Ο Ρίνους Ισραήλ έχει κάνει τη μοναδική αλλαγή στον αγώνα. Έχει βγάλει τον Σμολ, τον Σέντερ Φόρτ Πάου, και έχει βάλει στη θέση του τον Καρασαβίδη. Ενώ τώρα βλέπουμε τον Μπορμπόκη. Δεν πέτυχε όμως η τρίπλα, δεν πέτυχε η προσποίησή του, η μπάλα είναι πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Που είναι σαφώς πιο επιθετικός μετά την επιτυχία του γκολ από τον Μαραντόνα. Ίσως το επιθετικό δίδυμο Καρασαβίδη-Μπορμπόκη να ευδοκιμήσει περισσότερο από το επιθετικό δίδυμο του πρώτου ημιχρόνου μεταξύ Μπορμπόκη και Σμόλ. Πέναλτι που ευστόχησε και πέτυχε το 1-0 ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι φίλοι αυτοί της Νάπολη δεν πρέπει να είναι και πολύ ευχαριστημένοι από το θέαμα και τις προσπάθειες των παικτών τους. Ο Μαραντόνα εδώ με τον Καραγεωργίου, ο Κρύπα βγάζει μια παλιά. Τα κουνάκι μπάλα πίσω, ο Κρύπα την σέντρα. Γίνεται το λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Φερνάντο, ο Αλεξανδρίδης. Ο αρχικός του ΠΑΟΚ που δίνει για τον Μπορμπόκη, αυτός κάνει την προσποίηση πάνω στο νούμερο 3 τον Καρανάντε. Ο διαιτής έδωσε το φάουλ υπέρ του Μπορμπόκη. Δραστηριοποιήθηκε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μήχρονο, ο Μπορμπόκης. Παίζεται και περισσότερο από τους συμπαίκτες του, από τους συμπαίκτες του. Ενώ τώρα ο Σκαρτάδας, το νούμερο 8, βγάζει παλιά και πάλι για τον Μπορμπόκη. Καραγεωργίου. Καρασαβίδης. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει, ήταν επιτυχημένο το τάκλινγκ που έγινε από τον Καρανάντε. Ρωμάνο. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον Λαγωνίδη που δίνει στον Μπορμπόκη. Λαγωνίδης. Από την θέση του έξω δεξιά τον τραβάει ο αριστερός οπισθοφύλακας ο Καρανάντε και αυτό είναι κίτρινη κάρτα. Να δούμε αν θα τη δείξει ο Σμιντ Χούμπερ. Να η απόφαση λοιπόν του Δυτικού Γερμανού είναι κίτρινη κάρτα πάνω στον αριστερό οπισθοφύλακα της Νάπολη. Είναι η τρίτη κίτρινη κάρτα μετά τον Μαλιούφα και τον Σμολ και ένας παίκτης της Νάπολη που ο διαιτητής ο Σμιντ Χούμπερ του έδειξε κίτρινη κάρτα. Μπορμπόκης στο φάουλ για τον δικέφαλο του Βορρά. Στο ύψος του πέναλτι διώχνει ο Φούζη. Ο Ρωμάνος στη συνέχεια. Η μπάλα έρχεται στον Μαυρέα που κάνει όπως όπως μια σέντρα. Η μπάλα φεύγει απελπιστικά out. Αυτός είναι ο Μαυρέας, ο αριστερός οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ. Καρέκα και Μήτογλου, το φάουλ υπέρ του Βραζιλιάνου της Νάπολη. Μαραντόνα. Κρύπα την σέντρα, Γκιτσιούδης παρακολουθεί την πορεία της μπάλας. Καρέκα, Κρύπα, γίνεται το, η απόκρουση από τον Μαυρέα που παρακολουθούσε όλη τη φάση. Καρανάντε κάνει μια προσπάθεια μόνος του ο Μπορμπόκης με τον Καρανάντε και αυτή τη φορά είναι το φάουλ που έκανε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Όχι, ο διαιτητής ο Σμιντ Χούμπερ το έδωσε υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Νάπολη τελικά, ο Μαραντόνα τελικά θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Καρανάντε. Μαραντόνα το νούμερο 10 και ο Σμιντ Χούμπερ ο διαιτητής.
Νούμερο 12, αυτός που φεύγει είναι ο Φερνάντο και το νούμερο 12 για την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ο Λεοντιάδης. Μαραντόνα από την θέση του αριστερού εξτρέμ σε αυτό το φάουλ. Μπάλα πέρασε από πολλά κεφάλια, έδιωξε ο Μαυρέας, ο Καρασαβίδης και πάλι στον Μαυρέα. Λεοντιάδης, ωραία παλιά, περνάνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ τη γραμμή της έντρασης. Ο Μπορμπόκης τώρα ελέγχει, κάνει και την προσποίηση πάνω στον Κρύπα. Προσπαθεί να κάνει το 1-2 με τον Καρασαβίδη, Καρασαβίδης που δεν μπόρεσε να γυρίσει γρήγορα. Νάπολη 1, ΠΑΟΚ 0, τον κόλλο Μαραντόνα με πέναλτι, γίνεται η σέντρα. Ο Ρένικα, κεφαλιά πάσα, κεφαλιά απόκρουση προς τον Φεράρα που δεν μπόρεσε να κάνει κοντρόλ. Ο Ολλανδός προπονητής του ΠΑΟΚ έχει κάνει και τις δύο αλλαγές. Στις θέσεις των δύο ξένων και την ομάδα της Θεσσαλονίκης, του Βρετανού του Σμόλ και του Βραζιλιάνου του Φερνάντο, πέρασαν στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεοντιάδης και ο Καρασαβίδης. Μαυρέας για τον Καρασαβίδη. Καινούρια σέντρα από τον Μαυρέα. Μπορμπόκης διεκδίκησε την μπάλα στον αέρα, δεν μπόρεσε όμως να τη βρει. Να όμως που πρόλαβε ο Καραγεωργίου. Καραγεωργίου που θέλει να ξεφύγει για το κατορθώνη, Καραγεωργίου που θέλει να περάσει την παλιά για τον Μπορμπόκη, δεν έγινε όμως το 1-2 με επιτυχία για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όταν αποφάσισε να παίξει επίθεση, έχει δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις στην άμυνα της Νάπολη, χωρίς βέβαια την μεγάλη την ευκαιρία. Ο Μαραντόνα όμως είναι αυτός που ξεφεύγει μπροστά, δεν έπεσε κάτω στο φάουλ που προσπάθησε να του κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μαραντόνα, ανάμεσα από τέσσερις ποδοσφαιριστές, κατόρθωσε να δώσει την μπάλα σε συμπαίκτη του. Παλιά εκεί που έρχεται όμως ελέγχει ο Μαλιούφας και δίνει για τον Λεοντιάδη. Προσποίηση, ο Μαλιούφας τώρα που αποφασίζει να αφήσει τον χώρο της άμυνας, να βγει στην επίθεση, να κάνει και τη σέντρα μπροστά. Βγαίνει ο Λεοντιάδης, έχει αφήσει όμως τα γκολπόστη και ο Τζουλιάνη που μπλόκαρε. Αυτή η ομάδα της Νάπολη θα περάσει δύσκολες στιγμές στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Εκεί που ο ΠΑΟΚ έχει το μεγάλο του όπλο, που λέγεται φίλαθλη του ΠΑΟΚ. Μαλιούφας Καραγεωργίου. Και ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα. Καραγεωργίου. 33 λεπτά έχουν περάσει, Νάπολη ΠΑΟΚ 1-0. 12 λεπτά πριν από τη λήξη, πριν από την συμπλήρωση του 90 λεπτού. Ο Μπορμπόκης κέρδισε φάουλ. Ο Μπορμπόκης που μπορούμε να πούμε πήρε στις πλάτες του τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, κάνει τη σέντρα, την μπάλα πέρασε, γίνεται το λάθος, γίνεται και το σούτ από τον Αλεξανδρίδη, που δεν τοποθέτησε σωστά το σώμα του, η μπάλα πήρε πολύ ύψος, έφυγε out. Βλέπουμε εδώ τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Κυριάκο Αλεξανδρίδη. Το νούμερο 11 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ρωμάνο που δείχνει ότι έχει χτυπήσει και ίσως πάμε για την δεύτερη αλλαγή από τον Οτάβιο Μπιάνκι. Η αξία του οποίου του Οτάβιο Μπιάνκι αμφισβητήθηκε πολύ έντονα το τέλος της αγωνιστικής περιόδου που μας πέρασε. Φεύγει τελικά ο Ρωμάνο. Στην θέση του μπαίνει ο Γκιατσέτα, το νούμερο 16. Να ο Γκιατσέτα, ο νεαρός Γκιατσέτα, στην θέση του Ρωμάνο. Οι παίκτες της Νάπολη από πολύ πίσω προσπαθούν να κάνουν παιχνίδι τώρα και να βγάλουν μια παλιά για τον Καρέκα. Στην θέση του έξω αριστερά η προωθημένη παλιά που γίνεται από τον Βραζιλιάνο, ο Κρύπα είναι αυτός που θέλει να ξεφύγει, κάνει την σέντρα, γίνεται κεφαλιά απόκρουση από τον Μίτογλου. Σκαρτάδος. Πέρασε την παλιά δεξιά. Μπορμπόκης. Η μπάλα έχει βγει πλάγια υπέρ της Νάπολη. Ακούστηκαν και κάποια συνθήματα υπέρ των παιχτών του ΠΑΟΚ, υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
Ο Λαγωνίδης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ρωμάνο αποχωρεί τραυματισμένος. Νάπολη 1, ΠΑΟΚ 0, σε ένα παιχνίδι που κατάφεραν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να το φέρουν στα μέτρα τους. Το 1-0 είναι ένα σκορ που οπωσδήποτε εξυπηρετεί τον ΠΑΟΚ για τον δεύτερο γύρο. Όσο και αν είναι ένα πονηρό σκορ αυτό το 1-0, ο ΠΑΟΚ αν κατορθώσει και δεν δεχθεί γκολ στην Τούμπα, στην καυτή έδρα της Τούμπας, τότε αυτός θα είναι το λογικό φαβορί για να περάσει στον επόμενο δεύτερο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ απέναντι στην Νάπολη. Το επαναλαμβάνουμε αυτό που είχαμε πει στην αρχή, στον πρόλογο, ότι τα τελευταία 3 χρόνια θέλει να καταξιωθεί στον ευρωπαϊκό χώρο. Άλλωστε αυτό παρουσιάζουν και οι αγορές του Μαραντόνα, του Καρέκα και του Αλεμάου. Καραγεωργίου με την μπάλα, ο δεξιός οπισθοφύλακας της ομάδας Θεσσαλονίκης. Καραγεωργίου το κοντρόλ. Μπορμπόκης που θέλει να ξεφύγει ανατρέπεται και έχουμε καινούριο φάουλ. Αυτή τη φορά το φάουλ το έκανε το νούμερο 2, Φεράρα. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Ιουβέντους σε ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό αγώνα και ήταν πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα απέκλεισε η Ιταλική. Ας ελπίσουμε ότι φέτος το ίδιο θα κάνει και η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Νάπολη. Γίνεται η σέντρα, η κεφαλιά ψαράκι που προσπάθησε να πιάσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Καρασαβίδη και δεν το πέτυχαν. Ο Τσουλιάνι το βλέπουμε με την μπάλα που κάνει το βολέ. Προσπαθούν να ξεφύγουν οι παίκτες της Νάπολη που κάνουν το καθαρό φάουλ, οφθαλμοφανές φάουλ. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Μαυρέας. Και μπορούμε να πούμε ότι μετά τον γκολ που πέτυχε η Νάπολη, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα. Η Νάπολη προσπαθεί με άξονα τον Μαραντόνα και στη συνέχεια σαν συμπαραστάτη τον Καρέκα για κάποιες αντεπιθέσεις, χωρίς όμως κάποιον ουσιαστικό λόγο. Μήτογλου, Σκαρτάδος, Μαλιούφας. Μπαλιά δεξιά για τον Καραγεωργίου. Μήτογλου. Γυρίζει πιο πίσω, οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλουν να τραβήξουν μπροστά την ομάδα της Νάπολη, η οποία όπως φαίνεται αρκείται στο 1-0. Και ο Σκαρτάδος θα γυρίσει την μπάλα στον Κιτσιούδη, που είχαμε καιρό, αρκετό χρόνο, να τον δούμε με την μπάλα. Τον Κιτσιούδη από τους σημερινούς πρωταγωνιστές της ομάδας του ΠΑΟΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που είχε και την εκπληκτική απόκρουση στο σουτ του Καρέκα από τύψεις μικρής περιοχής στο 45. Ο Μπορμπόκης βγάζει πολύ έξυπνη παλιά για τον Αλεξανδρίδη. Αυτός κάνει αμέσως το σουτ και ο Τζουλιάνι σε κατάλληλη θέση, τοποθετημένος, έπιασε την μπάλα στην αγκαλιά του. Να λοιπόν ο ΠΑΟΚ που μετά το 1-0 βγήκε μπροστά. Θέλησε να κάνει κάποιες ευκαιρίες. Είχε και τον Μπορμπόκη που από δεξιά έκανε πολλές επιθέσεις. Στον Μπορμπόκη που τον βλέπουμε εδώ να ανατρέπεται για μια ακόμη φορά από τον Καρέκα, αυτή τη φορά, τον Βραζιλιάνο. Και ο Καρέκα λοιπόν σε ρόλο αμυντικού στην προηγούμενη φάση απέναντι στον Μπορμπόκη. Ο ΠΑΟΚ είναι λογικό να μην δίνει κάποιο ρυθμό στις ενέργειες των παιχτών του. Η Νάπολη είναι αυτή που θέλει την πίεση, που θέλει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Δεν φαίνεται όμως ικανή να πιέσει τον δικέφαλο του Βόρα, που τον βλέπουμε εδώ πάλι από δεξιά με τον Μπορμπόκη. Αυτή τη φορά να κόπηκε ο Μπορμπόκης από τον Φεράρα. Δεξιά στον Ντενάπολη που πιάνει σουτ, είναι άστοχο τελείως. Ο Γκιτσιούδης δεν ανησύχησε, είχε κλείσει και την οπτική γωνία του επιθετικού της ομάδας της Νάπολη,
Την Άπολη 1, ΠΑΟΚ 0. Και ο ΠΑΟΚ με τον Μίτογλου, τώρα τον Μαλιούφα και πάλι τον Κιτσού. Παγώνει το ρυθμό η ομάδα του ΠΑΟΚ και ο Μίτογλου δίνει για τον Μαλιούφα. Η σερτή παλιά για τον Λεοντιάδη. Λεοντιάδης με την μπάλα. Έχει έρθει αριστερά ο Μαυρέας Λεοντιάδης που προτιμάει την μεταβίβαση στην μακρινή 5 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. 85 λεπτό. Και δεν μπόρεσε να βρει τον Μπορμπόκη. 2 προς 1 έχουμε το φάουλ υπέρ της Νάπολη. Νούμερο 8 ο Ντενάπολη, το φάουλ το κέρδισε από τον Λαγωνίδη και αμέσως η εκτέλεση του φάουλ για τον Μαραντόνα. Η παλιά που δεν πέρασε. Βλέπετε κι εσείς, Νάπολη 1, ΠΑΟΚ 0. Ένα φτωχό σκορ για την ομάδα της Νάπολη, για την πολυδιαφημισμένη ομάδα του Ντιέγκο Μαραντόνα και του Καρέκα. Ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ περνάει μπροστά με τον στόπερ, με τον αμυντικό χαφ, τον Λαγωνίδη. Ο Καρασαβίδης που δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα και ο Μαραντόνα τώρα πολλά μέτρα κάτω από την σέντρα. Προσπαθεί να ξεφύγει από την επιτήρηση του Μπορμπόκη. Μαραντόνα που κέρδισε φάουλ. Κατά την εκτίμηση του Σμιτ Χούμπερ. Βαλιά αριστερά για τον Κρύπα. Μαυρέας. Η μπάλα πάνω στο Σμιτ Χούμπερ και πάντα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά προτίμησαν πάλι τη λύση του Γκιτσιούδη. Καραγεωργίου, Σκαρτάδος, Γκιτσιούδης. Ένα σκηνικό που έχει επαναληφθεί πολλές φορές από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες της Νάπολη διώχνουν την μπάλα. Ο Κρύπα. Και τώρα από την θέση του έξω αριστερά κινείται ο Καρανάντε. Μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα παίζουν οι παίκτες της Νάπολη. Ο Γκιατσέτα κέρδισε το πλάγιο. Πλάγιο που εκτελείται γρήγορα. Βγήκε ο Μαλιούφας μπροστά στο Γκιατσέτα. Ο Σμιτ Χούμπερ έδωσε το πλάγιο η φάουλ υπέρ της Νάπολη. Πλάγιο, πλάγιο που θα εκτελέσει ο Φούζη. Φούζη που ανακόπηκε από τον Μαυρέα, ενώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ λένε ότι η μπάλα είχε βγει πλάγια πριν προλάβει ο παίκτης της Νάπολη. Αυτό είναι το δεύτερο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα της Νάπολη, το έκτο στον αγώνα για τους Ναπολιτάνους. 3 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. 87 λεπτό, να δούμε την εξέλιξη του κόρνερ. Βγαίνει ο Γκιτσιούδης, αποκρούει δυνατά με γροθιές. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κρύπα κάνει το λάθος, προσπαθεί να βγει μπροστά ο Λεοντιάδης. Λεοντιάδης δίνει για τον Μπορμπόκη, για τον Αλεξανδρίδη, η μπάλα δεν έφτασε τελικά. Στην θέση του έξω αριστερά εκεί που αναπτύχθηκε ο Λεοντιάδης, η μπάλα μέσω του Χαράρα κατέληξε στον Τζουλιάνη. Ήταν ευνοϊκές οι προϋποθέσεις για αυτή την αντεπίθεση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Από την θέση του έξω αριστερά τώρα ο Ντενάπολη για τον Μαραντόνα. Πάντα σιρτά ο Μαραντόνα θέλει να βρει τον Ντενάπολη. Τι γίνεται το φράγμα, η μπάλα καταργεί στον Γκιτσιούδη. Ο Ντενάπολη που σηκώθηκε αμέσως και που ήθελε φάουλ μπροστά στα μάτια του Σμιτ Χούμπερ. Η απόκρουση των Ναπολιτάνων με τον Μαραντόνα, έχουμε το πλάγιο. Ο Μαραντόνα που δεν μπόρεσε να βρει τους κατάλληλους χώρους για να κινηθεί σήμερα, έχοντας περισσότερο επάνω του τον Γιώργο Σκαρτάδο και λιγότερο τον Λαγωνίδη. Όπως δεν μπορούμε να πούμε ότι κινήθηκε και ιδιαίτερα πολύ σήμερα στην άμυνα του ΠΑΟΚ ο Καρέκα. Ο Μίτογλου ειδικά στις στιμένες φάσεις, μπορούμε να πούμε, σε όλες τις έντρες που έγιναν, θα πήγε πολύ καλά απέναντι στον Βραζιλιάνο. Ένα λεπτό πριν από τη λήξη του αγώνα, 81 το λεπτό, προσπαθούν οι παίκτες της Νάπολη να ευνηδιάσουν, ο Γκιτσιούδης αφήνει, αφήνει και ο Σκαρτάδος στη συνέχεια η μπάλα καταλήγει out. Σκαρτάδος και Γκιτσιούδης,
ο goalkeeper του ΠΑΟΚ με την μπάλα. Σε έναν αγώνα που δεν είχε πολλές φάσεις και η πολυδιαφημισμένη Νάπολη δεν μπορούμε να πούμε ότι μας έπεισε για την αξία της, η ομάδα του ΠΑΟΚ πήρε ένα τιμητικό αποτέλεσμα. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα χάνει 1-0 από την ομάδα της Νάπολη. Την παλιά για τον Κρύπα. Κάνει αυτό στη σέντρα όπως όπως. Διώχνουν τελικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Καρασαβίδης, οι κόντρες, Καρασαβίδης και πάλι με την μπάλα. Δίνει για τον Αλεξανδρίδη. Αυτός θέλει να βγάλει αμέσως την παλιά δεξιά για τον Μπορμπόκη. Συμπληρώθηκαν τα 90 λεπτά του αγώνα. Και ο Σμιθ Χούμπερ θα πρέπει να κοιτάξει το ρολόι του και φυσικά ο Οτάβιο Μπιάνκι να βρει τον τρόπο αυτόν που θα μπορέσει μέσα στην φλεγόμενη τούμπα να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει η Νάπολη για να περάσει στον επόμενο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ. Όπως απέδειξε σήμερα ο ΠΑΟΚ, δεν είναι εύκολος αντίπαλος για τους Ιταλούς. Ο ΠΑΟΚ που κινήθηκε ιδιαίτερα σωστά, ενώ ο Μαυρέας διώχνει την μπάλα, όπως όπως, ενώ λογικά θα ήξερε ότι είχε περάσει μπάλα, είχε βγει κόρνερ. Ο Μαυρέας λοιπόν έδιωξε την μπάλα για να ξεκουραστούν λίγο και οι συμπαίκτες του στην άμυνα, να ανασυνταχθούν και φυσικά να κοιτάξει το ρολόι του ο Σμιθ Χούμπερ, αφού συμπληρώθηκαν ήδη τα 90 λεπτά. Ο Μαραντόνα δείχνει εκνευρισμένος μετά την υπόδειξη του επόπτη γραμμών. 91 λεπτά έχουν συμπληρωθεί στο Σαν Πάολο. Μαραντόνα, η μπάλα περνάει πίσω, Καραγιοργίου, βγαίνει ο Κιτσιούδης, γίνεται η κεφαλιά, η μπάλα είναι out. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και οι παίκτες της Νάπολη που θα ακούσουν, μάλλον που άκουσαν το τελευταίο σφύριγμα από τον δυτικό Γερμανό Σμιθ Χούμπερ, οι παίκτες του ΠΑΟΚ που θα υποδεχθούν σε λίγο καιρό στην Τούμπα τους Ναπολιτάνους και φυσικά τον Αργεντινό τον Μαραντόνα, τον Βραζιλιάνο τον Καρέκα και τον Βραζιλιάνο τον Αλεμάο. Ένας πρώτος αγώνας που μπορούμε να πούμε ότι τις εντυπώσεις κέρδισε η ομάδα της Θεσσαλονίκης.